Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μαυρίδη, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Ήπεθρο, βρίσκεται κοντά στους αγρότες μας, όπου έχει ξεκινήσει το όργωμα των χωραφιών. Με την ευκαιρία θα δούμε και θα ακούσουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα με τη θέρμανση, με το ηλεκτρικό ρεύμα, πώς είναι η ζωή στην Ήπεθρο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θόδωρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην κοινότητα Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδέας. Ουσιαστικά είμαστε στον κάμπο της Εορδέας. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται η εικόνα πίσω μου. Έχουμε ήδη την έναρξη εδώ και 48 ώρες της νέας καλλιεργητικής περίοδου. Τα αγροτικά μηχανήματα της περιοχής βρίσκονται στα χωράφια. Μετά την βροχή βοήθησε ο καιρός με την ηλιοφάνεια και έχουν μπει για τα καλά για να οργώσουν. Και δίπλα μου έχω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Πτολεμαϊδάς, Εορδέας, τον κύριο Δαμιανό Παπαδόπουλο, με τον οποίο θέλω να κάνουμε έτσι την ώρα που ξεκινάει η νέα περίοδος να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό το τι προηγήθηκε. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα σιτηρά της περιοχής, πώς πήγε η καλλιεργητική περίοδος, γιατί είχαμε και τους καύσονες, είχαμε και την παγωνιά της άνοιξης και βεβαίως είχαμε και την έκρηξη των τιμών τώρα τελευταία. Ωραία. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Σας ακούμε. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Καλεπίδη, και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να πούμε λίγες κουβέντες για τα αγροτικά θέματα και προβλήματα που έχουν οι αγρότες της περιοχής μου και γενικά της Ελλάδος. Για να σας ακούσω. Φέτος, σας ακούω. Ναι. Φέτος οι παραγωγές δεν ήταν τόσο καλές λόγω της ξηρασίας που ήταν παρατεταμένη από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο. Είχαμε πάρα πολύ λίγες παραγωγές σε στάρια, είτε αυτά ήταν σκληρά, είτε μαλακά, είτε κριθάρια. Οι τιμές μας ήταν γύρω στα 25 για τα μαλακά, να μιλήσουμε πρώτα για τα μαλακά, τα κριθάρια, γύρω στα 20 λεπτά και τα σκληρά τα πήρε το εμπόριο γύρω στα 26 με 27 λεπτά. Εμείς σαν συνεταιρισμός Εορδέας τα κρατήσαμε λίγο κανένα 10-15 μέρες παραπάνω και τα πουλήσαμε γύρω στα 30 λεπτά. Αφού κρατήσαμε ένα λεπτό προμήθεια, πληρώσαμε τον παραγωγό 29 λεπτά. Θα έλεγα ότι, κύριε Πρόεδρε, η τιμή κάπως ήταν καλή. Αυτό τα προηγούμενα δεδομένα ήταν πάρα πολύ. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε ποσότητες. Δηλαδή, για να καταλάβουμε στο στρέμμα τι ποσότητα βγάλαμε, τι θα περιμέναμε για να φανεί μια τάξη μεγέθους. Είχαμε μια παραγωγή στο στρέμμα γύρω στα 100 με 150 κιλά. Ενώ περιμέναμε, αν έβρεχε στα 300 κιλά, 400 ανάλογα το χωράφι. Άρα 50% κάτω. Άρα 50% κάτω. Το ότι είχαμε μικρή παραγωγή βοήθησε στο να έχουμε καλύτερες τιμές. Γιατί υπήρχε ζήτηση και όταν δεν υπάρχει η προσφορά να την καλύψει, τότε ανεβαίνουν οι τιμές, κύριε Πρόεδρε. Βοήθησε η μικρή παραγωγή στο να ανέβει η τιμή. Τιμές ήταν για κοινά δεδομένα της περίοδου και εμείς ήταν οι καλές. Αλλά αν δούμε τώρα τα σημερινά, όπως είναι οι τιμές, ειδικά για τα σκληρά, σήμερα το σκληρό η τιμή του είναι γύρω στα 45 λεπτά. Δεν φταίει, οι τιμές είναι αυτές. Γιατί, κύριε Καρυπίδη, υπάρχει γενική έλλειψη. Είχαμε μειώσει τη παραγωγή του σκληρού σταριού. Τώρα, και λόγω της αύξησης της ενέργειας και του πετρελαίου. Γιατί τα στάρια, ο Καναδάς κάνει μεγάλες εξαγωγές σκληρού σταριού και όπως καταλαβαίνετε είχαμε εισρωές από την Αμερική, από τον Καναδά, συγκεκριμένα από τον Καναδά. Αλλά λόγω της αύξησης του κομπίστρου ανέβηκαν πολύ τα κομπίστρα και γενικά η τιμή του σιταριού. Αυτό μου λέγε πριν βγούμε στον αέρα, Θόδωρε, ο πρόεδρος, ο Δαμιανός Παπαδόπουλος, μου λέγε το εξής, ότι 27 λεπτά πούλησαν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά με την έκρηξη την ενεργειακή και των τιμών και των κομίστρων με τα κοντέινερς και του πετρελαίου βεβαίως, αυξήθηκε το κόμιστρο και άρα οι εισαγωγές ήταν πάρα πολύ ακριβές. Φτάσαμε σε σημείο να πουλάνε 45 λεπτά. 45 λεπτά, 45 λεπτά ενώ είχαν πουλήσει οι Έλληνες παραγωγοί 27 λεπτά. Το εισαγόμενο δηλαδή για να καλύψει τις ανάγκες έφτασε σε υπερδιπλάσιο κόστος. Με αποτέλεσμα να έχετε έτσι στεναχωρηθεί που πουλήσατε νωρίς. Όχι, δεν στεναχωρηθεί. Για τα δεδομένα εκείνα ήταν, η τιμή ήταν πάρα πολύ καλή. Στα 30 λεπτά. Ωραία. Τώρα, για την καινούργια περίοδο, επειδή έχουμε αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω του πετρελαίου, τι φαίνεται στο μέλλον? Ευελπιστούμε οι τιμές να... Δεν περιμένουν να είναι γύρω στα 40 με 45 λεπτά, αλλά πιστεύω οι τιμές να είναι πάνω από 30 λεπτά για το σκληρό στάρι. Για τα μαλακά οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές. Τώρα εσείς με το πετρέλαιο πώς τα ζητάτε σαν ομοσπονδία να επανέλθει το αγροτικό πετρέλαιο? Ζητάμε να έρθει πριν το 16
να έρθει ξανά η επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, έτσι λεγότανε, στους αγρότες μας. Είτε θα δοθεί με τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου, είτε με το ΟΣΔΕ. Αναστρέμα. Διαφορετικά, η παραγωγή είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Το κόστος για να φτιάξει σήμερα ένα χωράφι είναι το πετρέλαιο πήγε, χάθηκε. Μιλάμε για μια αύξηση γύρω στα 50%. Πέρυσι αγοράζαμε το πετρέλαιο κίνηση 1,105 και φέτος το αγοράζουμε κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Δεν θα συμφέρει να καλλιεργήσει σιτάρι. Είναι δύσκολα. Θα κοιτάμε με άλλους τρόπους, όχι με οργώματα, με κάποιες παραπλήσεις εργασίες, με κάποια παρελκόμενα μηχανήματα, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες διαβίωσης για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ναι, έχουμε ένα θέμα τώρα με την σύνδεση. Όντως έχουμε ένα υψηλό κόστος παραγωγής πλέον με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε και ένα υψηλό κόστος διαβίωσης όμως, κόστος αυτών των ανθρώπων. Θα τα πούμε, ναι, και βέβαια σε λίγο, ναι, με τον κύριο Δήμαρχο Εορδέας. Στην Πτολεμαίδα έχουμε την τηλεθέρμανση με τα προβλήματα που υπήρξαν, με την αύξηση του κόστους πλέον με τους λέβετες, τους ηλεκτρικούς που βάλαμε εκεί. Έχουμε ένα τριπλασιασμό του κόστους. Ευτυχώς όμως δεν θα μετακυλιστεί από ό,τι φαίνεται στους καταναλωτές. Αλλά στα χωριά μας δεν έχουμε τηλεθέρμανση. Αυξάνεται, ναι, και το ρεύμα, αυξάνεται και το πετρέλαιο. Με τα καυσόξυλα λίγο να ρωτήσουμε τι γίνεται, αν διανέμηθηκαν σωστά, αν οι άνθρωποι πήραν, ναι, καυσόξυλα κτλ. Βεβαίως οι αγρότες μας και οι οικογένειές τους δυσκολεύονται με την θέρμανση, ιδιαίτερα στα χωριά που δεν υπάρχει τηλεθέρμανση, και όχι στα χωριά που παίρνουν αυτό το που λέμε χωρικό, που παίρνουν τα ξύλα. Αυτοί που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και υγρά καύσιμα, αλλά και φυσικό αέριο, πολλοί από αυτούς έχουν βάλει στα σπίτια τους. Εκεί το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί, είναι τεράστιο και δυσβάστακτο. Αναμένουν ενδεχομένως το επίδομα θέρμανσης, αν καλύψει αυτό και τι ποσοστό θα καλύψει στο κόστος θέρμανσης. Σίγουρα υπάρχει θέμα. Σίγουρα υπάρχει θέμα, και αν δεν συγκρατηθούν οι τιμές, θα έχουμε χιλιάδες ευρώ για να βγει ο χειμώνας στα χωριά μας. Μάλιστα. Εμείς μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Μεσοβούνου, που είναι ένα από τα χωριά που χρησιμοποιούν και λέβητες πετρελαίου και αερίου λίγη, αλλά και καυσόξυλα. Μας είπε ότι μεγαλώνει πάρα πολύ το κόστος επιβίωσης και διαβίωσης στα χωριά. Πριν πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κώστα, να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, μπαίνουν οι άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα τώρα που κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες. Θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Και όλοι ομιλούν ότι πρέπει να δυναμώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Μάλλον παραγωγική γη δεν έχουμε πολύ, γιατί από ό,τι φαίνεται οι αποκαταστάσεις δεν θα γίνουν όπως θα έπρεπε να γίνουν και πολλές από αυτές θα καλυφθούν με φωτοβολταϊκά. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στον πρωτογενή τομέα, ασχολούνται με αγροτικές καλλιέργειες. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Μπορούν να είναι η παρέμβαση στους αυτοί να τους δώσει ένα μέλλον με προοπτική, ή είναι δύσκολη δουλειά και δεν βγαίνει και με ροκάματο? Τα πράγματα είναι ένα θέμα πάρα περίπλοκο. Βλέπω, συζητάμε με νέα παιδιά, θέλουν να μπουν στο πρωτογενή τομέα, αλλά σήμερα για να μπει ένα νέο παιδί στο πρωτογενή τομέα θέλει να έχει μια υποδομή, δηλαδή από τον πατέρα του. Είναι πολύ δύσκολα. Εξοπλισμό. Πρώτο, θέλει γη. Δεν έχει γη. Θέλει γη. Σήμερα με 10 και 20 και 30 στρέμματα δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας. Ούτε είτε νέος, είτε να βοηθήσει το κράτος. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Να δημιουργηθεί η τράπεζα γης, να μαζέψει το κράτος κάποια χωράφια και να μοιράσει στους νέους αγρότες, στους καθαρά επαγγελματίες. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, όπως ξέρετε, δημιούργησε το κράτος κάποιους νέους αγρότες οι οποίοι πήραν την επιδότηση, μόνο αγρότες δεν είναι. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Ωραία. Να ευχηθούμε να πάει καλά το όργο μας. Να έχουμε καλή καλλιεργητική περίοδο. Καλά ο χειμώνας. Και να έχουμε καλή σοδειά. Αρκετά στρέμματα με ελαιοκράβη και περιμένουμε κάτι και από αυτήν. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά.